Να ξεκινήσουμε. Για να προλάβουμε να τα πούμε όλα. Να ξεκινήσουμε με το προσφυγικό φυσικά και την κρίση η οποία ήδη διανύουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δυστυχώς τώρα με τις αυξημένες ροές ήρθε πάλι πάρα πολύ μπροστά στην δημοσιότητα και βλέπουμε και όλη αυτή την απάνθρωπη συνθήκη μέσα στην οποία καλούνται να διαβιώσουν χιλιάδες άνθρωποι αλλά και οι κάτοικοι των νησιών. Έχουμε τις πρώτες μετακινήσεις στην ενδοχώρα για να κάνουμε έτσι ένα πρώτο σχόλιο. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι ίσως το σημαντικότερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει ίσως η Ευρώπη, αν όχι συνολικά ο δυτικός κόσμος. Μία αλλαγή η οποία επιχειρείται στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τους εαυτούς μας, όχι μόνο πολιτισμικά ή πολιτιακά, αλλά επίσης δημογραφικά και ως συγκρότηση κοινωνιών. Mm-hmm. Με απασχολεί πάρα πολύ, απασχολεί πολλούς μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει σαφώς το φάσμα της δημογραφικής αλλίωσης των νησιών. Το γεγονός ότι έρχονται άνθρωποι για τους οποίους δεν γνωρίζουμε τίποτα. Εγώ δεν πρόκειται να πω αν είναι καλοί ή κακοί, αν είναι τζιχαντιστές, ισλαμιστές, φιλήσυχοι, οικογενειάρχες. Θα πω ότι είναι στην πλειονότητά τους νέοι άνδρες οι οποίοι δεν έκατσαν στις πατρίδες τους να πολεμήσουν το Ισλαμικό κράτος, αν από αυτό απειλούνται, ή να χτίσουν τις πατρίδες τους, να βοηθήσουν στην ανάπτυξή τους, αλλά έρχονται εδώ για το λόγο ότι ακόμα και η πτωχή Ελλάδα προσφέρει πολύ καλύτερο δείχτη κοινωνικής υποστήριξης. Στην Ευρώπη θέλουν να πάνε και χρησιμοποιούν την Ελλάδα ως έναν ενδιάμεσο σταθμό. Έχετε δίκιο σε αυτό, κύριε Ευγενίδη. Πιστεύω όμως ότι για τους περισσότερους και το να μείνουν στην Ελλάδα. Να μείνουν σε αυτά τα hot spots δεν νομίζω. Δηλαδή, νομίζω θα προτιμούσαν να γυρίσουν πίσω στο Αφγανιστάν. Για ένα διάστημα. Γιατί τότε, αφού θα προτιμούσαν να γυρίσουν πίσω στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με μία προσέγγιση και με μία άποψη την οποία δεν υιοθετώ, αλλά την εξετάζω, περνάνε. Γιατί προσδοκούν ότι θα βρουν έναν τρόπο να πάνε στην Ευρώπη. Πάντως είναι γνωστές οι συνθήκες που επικρατούν εδώ πια, έτσι. Θέμα, ξέρουν τι θα έρθουν να βρουν. Υπάρχει αυτό ένα θέμα, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρώπη. Και κλείνω λέγοντας ότι το δυστύχημα είναι ότι είμαστε και πολιτικά διχασμένοι μεταξύ δύο, για μένα, ακραίων θέσεων. Η πρώτη είναι βυθίστε τους και πετάχτε τους στη θάλασσα και στείλτε τους πίσω. Η γραμμή Όρμπαν. Οι σαλβινίζοντες, αν θέλετε, κιόλας παρά το γεγονός ότι ο Σαλβίνι δεν έχει χρησιμοποιήσει τέτοιου είδους βία μέσα. Μιλάω για τα ένστικτα ακόμα στα οποία πηχεί αυτή η άποψη. Ναι. Ότι κλείστε τα σύνορα, να μην περνάει κουνούπι, ρίχνετε στο ψαχνό, λένε κάποιοι θερμοκέφαλοι απαράδεκτα. Υπάρχουν, ναι. Και υπάρχει και η άλλη πλευρά, η πλευρά των σκοτεινών μικιό, η πλευρά των αλληλέγγυων που βγάζουν χρήμα, η πλευρά του μπάτε σκύλι αλέστε, η πλευρά του δεν μας ενδιαφέρει καθόλου για την Ορθοδοξία, σπάστε κάθε εκκλησίες, αλλά αν προσβληθεί έτσι στο ελάχιστο το όνομα του προφήτη γεά πυρί μιχθήτο, η πλευρά που λέει ότι όχι, να τους αφομοιώσουμε όλους και να γίνουμε από μια κατά κύριο λόγο χριστιανική κοινωνία, μια multi-culti, έτσι, αναμεμειγμένη κατάσταση, καταλύοντας ουσιαστικά... Δύο ακρότατες θέσεις αυτές. Αυτό λέω λοιπόν, ότι έχεις δύο άκρα, τα οποία έχουν και πολιτική έκφραση, αυτά τα δύο άκρα. Το στίχημα της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή είναι α, να περιφρουρήσει τα σύνορα, είναι σύνορα αυτά, β, να δει πώς αυτή η ορολογιακή βόμβα των μεγάλων μουσουλμανικών πληθυσμών στα νησιά που απειλούνται από μια μουσουλμανική χώρα θα εξουδετερωθεί, είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Και δεν μπορούμε να παίζουμε με αυτό. Και γάμα, όπως έχει κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέχρι τώρα στην περιοδία του στην Ευρώπη, να πει το σαφές. Είμαστε μια χώρα 10 εκατομμυρίων ψυχών, στην πλειονότητά τους πολιτισμικά ή θρησκευτικά, με ορθόδοξη σφραγίδα, δεν αντέχουμε μερικά εκατομμύρια μουσουλμάνων και έχουμε δικαίωμα να μην τα θέλουμε. Πριν πάρω το σχόλιο του Φίβου, πάντως, επειδή έθεσε ο Κωνσταντίνος το ζήτημα των συνόρων, έχετε την αίσθηση ότι κάποιοι μέσα στη Νέα Δημοκρατία είχατε, αν θες, την πεποίθηση ότι μπορούν να φυλαχθούν αυστηρότερα τα σύνορα και διαψευστήκατε στην πράξη? Όχι. Αυτή τη στιγμή αυτό που αντιμετωπίζουμε είναι μία τεράστια και εσκεμμένη, ηθελημένη, προγραμματισμένη, αν θέλετε,
αύξηση των ροών από την πλευρά της Τουρκίας. Επίσης, ο τρόπος με τον οποίο τα σύνορα φυλάσσονται ή ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η δουλειά των σωμάτων ασφαλείας, διότι εδώ μιλάμε για λιμενικό, αλλά και άλλων υπηρεσιών. Και Frontex και όλα δεν μπορεί να είναι και μόνο από τους δικούς μας. Η αίσθησή μου, επειδή έχω πάει και δύο φορές σε τέτοια νησιά, είναι ότι η Frontex, εντάξει, δεν θα μπω στον πειρασμό να τους αποκαλέσω, όπως τους λένε άλλοι, τουρίστες, αλλά ας πούμε ότι παρά είναι διακριτική. Και γι' αυτό πρέπει να εμπλακούμε περισσότερο. Για να πάμε όμως λίγο στο πίπονο, κάτω. Οι τεχνικές της απόθεσης που χρησιμοποιούνταν επί Σαμαρά, ναι, φαίνεται ότι τότε είχαν ένα αποτέλεσμα. Δεν είμαι όμως βέβαιος ότι είναι οι ίδιες οι συνθήκες. Σε ναι, καμία περίπτωση έχει δίκιο σε αυτό. Πάμε όμως στο Φίβο. Λοιπόν, υπάρχουν δύο θέματα που έχει θίξει ο κύριος Μπογδάνος. Το δεύτερο είναι το πολιτικό, το αφήσουμε λίγο στην άκρη, το πιο κομματικό. Υπάρχει ένα θέμα όμως πολιτισμικό. Γιατί τελικά είναι εύκολο να περιγράφουμε ως καρικατούρες ακραίες απόψεις, αλλά όλοι οι άλλοι που στεκόμαστε στο ενδιάμεσο και πιθανόν όλοι οι άλλοι να είμαστε και το σύνολο της κοινωνίας, όχι μόνο οι ενδιάμεσοι, εκφράζουμε μια άποψη. Και ο κύριος Μπογδάνος εξέφρασε μια ακραία, κατά τη γνώμη μου, ρατσιστική άποψη για το πώς πρέπει να υποδεχόμαστε ως Ευρωπαίοι τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, δεν κάνω διάκριση, από τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Να υπενθυμίσω δε ότι εμείς οι Έλληνες ως μετανάστες ήμασταν σε πολλές χώρες που είχαμε πάει και θρησκευτική μειονότητα και πολύ μελαχρινότερη από την πλειοψηφία των κατοίκων τους. Είπε ο κύριος Μπογδάνος 2-3 φορές ότι είμαστε Ορθόδοξοι και έχουμε θρησκευτική αντίληψη τέτοια και ότι πάνε να μεταβάλουν το πολιτισμικό μας, την πολιτισμική βάση αυτοί που έρχονται. Εδώ και δεκαετίες. Και λέω ότι είναι μια. Και λέω ότι είναι. Η ίδια βάση που πατάει ο Όρμπαν, ο Σαλβίνη και υπάρχουν στο τέλος και οι ακραίες απόψεις που λένε πνίξτε τους. Στην τελικά, ίδια βάση πατάει και η Γερμανική Χριστιανοδημοκρατία, βέβαια. Όχι. Η κυρία Μέρκελ δεν έχει πατήσει την ίδια βάση. Δεν λέω για τη Μέρκελ. Εντάξει. Η κυρία Μέρκελ όμως είναι εκφραστής της. Ο βασικός εκφραστής της. Ο βασικός. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι εδώ και δεκαετίες στην Ευρώπη. Δεν είπα ότι δεν είναι ένα θέμα το οποίο δεν θέλει προσοχή, αλίμονο. Δεν θα μπω στην καρικατούρα την άλλη που περιέγραψε ο κ. Μπογδάνος. Αλλά το να λέμε ότι ξαφνικά στην Ευρώπη, στο πώς υποδεχόμαστε πρόσφυγες και μετανάστες, ξεχνάμε πώς τους είχαμε υποδεχθεί για δεκάδες χρόνια, που δεν υπήρχαν προβλήματα. Τι εννοείς? Για δεκάδες χρόνια. Δεν ήταν οι ίδιες ροές, βέβαια, και δεν ήταν και η ίδια πίεση. Ήταν εξαιρετικά μαζικές. Υπάρχουν κοινωνίες, όπως η Ολλανδική, όπως η Βρετανική, ναι, που έχουν αλλάξει πλήρως οι πληθυσμοί τους, επειδή έχουν δεχτεί πάρα πολλούς πρόσφυγες και από την Ανατολική Ευρώπη και παλιότερα από τις Αποικίες και Μαύρους και Λευκούς και Άραβες και Ινδούς. Και υπήρχαν πολύ λιγότερα προβλήματα προσαρμογής. Άρα. Ένα από αυτά που έχει αλλάξει είναι ότι υπάρχουν φωνές σαν του κύριου Μπογδάνου που καλούν στο να μην τους δεχόμαστε. Ναι, ωραία. Ένα τώρα, ως προς το πολιτικό. Πρέπει να σχολιάσω όμως αυτό. Είχαμε τη δυνατότητα εμείς όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα που πέρασε και δει από το 2015 και μετά που πιέστηκαν τα πράγματα εξαιρετικά εδώ ως κοινωνία να τους ενσωματώσουμε καλύτερα. Και δεν έγινε. Ως Ελλάδα. Ναι. Δεν θέλουν να μείνουν σε εμάς. Κατά κύριο λόγο δεν θέλουν να μείνουν σε εμάς. Γιατί ψάχνουν να βγουν πιο. Κάποιοι θα μείνουν σε εμάς. Θα το πάρουν απόφαση αυτή, πρέπει να το πάρουμε κι εμείς. Η ενσωμάτωση των Αλβανών που είχαμε πάρα πολλούς μετανάστες στην Αλβανία, στην Ελλάδα, άργησε πάρα πολύ και ένας από τους λόγους ήταν ότι είχε προκληθεί και μια αντιπαράθεση στη βάση της ρητορικής. Mm-hmm. Που δεν υπήρχε λόγος. Όπως τώρα γίνεται με τους Άραβες, που είναι και πολύ πιο επικίνδυνοι γιατί βγάζει και τρομοκρατία και άλλα φαινόμενα. Mm-hmm. Ως προς το πολιτικό τώρα. Νομίζω ότι. Είναι προφανές ότι η ερώτηση που κάνατε είναι αυταπόδεικτη. Όλα αυτά που έλεγε η Νέα Δημοκρατία το προηγούμενο διάστημα ως αντιπολίτευση έχουν γίνει θρύψαλα από το ότι ο κύριος Ερντογάν, είτε ηθελημένα είτε αθέλητα, άνοιξε λίγο την κάνουλα. Ναι, αλλά με συγχωρείτε, βλέπω και εκατομμύρια ανθρώπους. Βλέπω και το ΣΥΡΙΖΑ να κάνει μια κριτική στην κυβέρνηση. Βεβαίως, τώρα. Σαν να μην κυβέρνησε 4,5 χρόνια και σαν να μην έγινε επί των ημερών. Όχι, και σαν να μην έγιναν επί των ημερών του. Η Μόρια, το Βαθύ και αυτές οι προσφυγικές δομές οι οποίες συνιστούν ντροπή. Εγώ πιστεύω ότι κάνει πολύ σωστή κριτική. Πάρα πολύ σωστή κριτική. Γιατί η Νέα Δημοκρατία έρχεται σταδιακά, όχι πολύ αργά. Το σταδιακά ίσως είναι υπερβολική λέξη, να πάει ακριβώς στη διαχείριση που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ξέρουμε ότι όταν έρχονται παιδάκια ή ενήλικες με βάρκες στα ύδατα, τα χωρικά, δεν μπορεί να κάνει τίποτα που τους απειλεί τη ζωή.
Δεν μπορεί να το στείλει συγκεκριμένε ασφαλεί. Άρα αυτή τη φύλαξη των συνόρων είναι αυταπόδεικτο ότι κακώ το λέει η Νέα Δημοκρατία. Δεύτερον, είναι αυταπόδεικτο ότι όταν ο Ερντογάν ανοίξει έστω και λίγο την κάνουλα από τα 2-3-4 εκατομμύρια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. 580 είναι πολύ εύκολο από 5.000 που, που παρέδωσε ο κύριος Βίτσα στη Μόρια να πάει στις 10 δεν μέσα σε 1,5 μήνα. Δεν πρέπει να διαδικασία για το άσυλο. Ναι, αλλά αυτό όμως δεν γίνεται. Και δεν έπρεπε ήδη να είχαν αδειάσει με το να καταληθεί δευτεροβάθμια εξέταση. Καλύτερα. Γιατί, πώς θα γίνει. Λοιπόν, αυτό, επειδή αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι ενάντια στο κοινοτικό δίκαιο. Ναι. Πρώτον, και δεύτερον, θα είναι ενάντια στο κοινωνικό δίκαιο. Είναι ενάντια στην πρακτική των. Πώς παραβιάζεται το κοινωνικό δίκαιο. Είναι ενάντια στην πρακτική των προηγουμένων χωρών. Και ναι. Τρίτον, θα φρακάρουν όλα τα δικαστήρια. Λοιπόν, για να κάνουμε λίγο διάλογο, για να επιστρέψουμε σε αυτό που είναι πολύ σημαντικό. Μισό λεπτό. Είδαμε τον κύριο Κουμουτσάκο να αναδιπλώνεται και να λέει για την γεωπολιτική ισχύ των πραγμάτων. Δεν το έλεγε η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι δεν φυλάσσονται καλά τα σύνορα. Είδαμε ότι η Νέα Δημοκρατία βάζει στην άκρη τους πολιτευτές της και τους δημοτικούς άρχοντες στην ενδοχώρα και καταλαβαίνει ότι πρέπει να αποσυμφορηθούν τα νησιά και να πάνε να μετακινηθούν. Όλοι πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και η κοινωνία. Άρα τελικά λέω. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η κριτική που κάνει είναι σωστή, γιατί η διαχείριση που έκανε είναι αυτή που στην οποία σιγά σιγά πέφτει η Νέα Δημοκρατία. Κύριε Μπογδάνο. Κατά πρώτον, άκουσα με λύπη μου. Να χαρακτηρίζει ο κύριος Κλαβδιανός μία... Ρατσιστικό, το λόγο σου. Περιμένετε. Μία περιγραφή ακραία ρατσιστική. Ακραία ρατσιστική. Το απορρίπτω. Και ξενοφοβική. Το απορρίπτω. Και τα ένστικτα τα διεγείρει. Το απορρίπτω. Και δυστυχώς το κάνεις θελημένα. Και τονίζω ότι το να αγαπάς την πατρίδα σου, τον πολιτισμό της... Την ιδιοσυστασία της πρότασης του έθνους. Δεν έχει σχέση με το να μισείς άλλους. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Και άλλοι. Απολύτως καμία. Και το να θέλω να το διαφυλάξω δεν στρέφεται ενάντια σε κάποιον άλλον. 100%. Αφορά στο πώς πρόκειται να κάνω κάτι υπέρ εμού. Ίσως μικροπολιτική αφορά. Θα σας πω. Το να κάνω κάτι υπέρ εμού ως Έλληνα και ως Ευρωπαίου δεν σημαίνει ότι κάνω κάτι ενάντια στον άλλον. Μα γι' αυτό, αυτό συζητάμε. Το να αποθήσω έναν εισβολέα από το σπίτι μου δεν στρέφεται να δει ως εισβολέα. Μπαίνει στο σπίτι μου. Επιτρέψτε μου. Συγγνώμη. Μη λέμε τώρα για εισβολή. Με συγχωρείτε. Συγχωρείτε, εγώ έκανα έναν παραλληλισμό. Οι παραλληλισμοί σου έχουν άποψη, ιδεολογία, ξενοφοβική και ρατσιστική. Και εγώ αυτό το οποίο κάνεις λέω. Για να παίξεις με τους ανθρώπους, δεν είναι σωστό αυτό. Να με συγχωρείτε. Είχε έναν λόγο που ήταν πιο φιλελεύθερος. Καθόλου. Αλλά καθόλου δεν ήταν. Προφανώς. Ποιες είναι οι τρεις αρχές του φιλελευθερισμού? Η προστασία της ζωής, της ιδιοκτησίας και της ελευθερίας των πολιτών. Αυτή τη στιγμή, αν όχι η ζωή, η ελευθερία πολιτών να κάνουν πράγματα, η ιδιοκτησία τους. Σίγουρα. Απειλούνται από πολλούς παράγοντες. Πώς παραβιάζεται? Τα λέει με ακραίο τρόπο, αλλά δεν είναι τελείως παράγοντες. Δεν τα λέει καθόλου με ακραίο τρόπο. Τα λέει με έναν εξαιρετικά ήπιο, προσεγμένο και μετρημένο τρόπο που είμαι βέβαιος ότι απηχεί τις απόψεις της μεγάλης πλειονότητας. Δώστε μου, σας παρακαλώ. Θες να τεκμηριώσει πώς απειλείται η ανθρώπινη περιοχή κάτι φίβο. Εάν διεγείρουμε την κοινωνία, μπορεί να διαμορφωθούν και πλειονότητες. Αυτό που λέει. Μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω τρία σημεία. Ναι, ναι. Λοιπόν, κατά πρώτον. Το πώς θέλουμε να φυλάξουμε τα σύνορα φαίνεται στον Εύρο. Είχα προχθές μία συνεργασία με τον Υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, και είχαμε την δυνατότητα να διαπιστώσουμε το πόσο καλή δουλειά. Ας ανοίξει λίγο τον δρόμο ο Ερντογάν προς τον Εύρο και θα δούμε πώς θα σκόψει ο Χρυσοχοίδης. Αν τους πάρουμε από τον Εύρο, μεταξύ δεν υπάρχει περίπτωση επαναπροωθήσεων. Οπότε δεν θέλει τεράστια προσοχή αυτό. Το πόσο καλή δουλειά έχουμε δει πνιγμένα παιδάκια και στον Εύρο πάντως. Η αστυνομία, αλλά και κρατώντας να μετόπισθεν ο ελληνικό στρατό στον Εύρο. Φαίνεται από λοιπόν, τα νούμερα. Ένα το κρατούμε, το δύο, περιμένετε, σας παρακαλώ. Πρέπει να προλάβει να τοποθετηθεί και ο φίλος πριν το διάλειμμα για να έχουμε μια συνέχεια και επιστρέφουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο όμως θέλω να πω. Μας έθεσε παραδείγματα ο κύριος Κλαβδιανός. Ο κύριος Κλαβδιανός, εντάξει, της Ολλανδίας, της Βρετανίας, του Βελγίου, της Γαλλίας. Απικιακές χώρες, κύριε. Λούζονται αυτό το οποίο κάναν στην Ιφίλιο, ότι ξεζούμιζαν τον πλανήτη για εκατονταετίες. Εγώ δεν ξεζούμιζα κανέναν, ήμουν κάτω από τους Οθωμανούς. Φίβο. Περιμένετε. Όχι, θα επανέλθουμε, Κωνσταντίνε, κάνουμε διάλογο, πρέπει να περάσουμε το διάλειμμα. Σε σχέση με Αλβανούς, Βούλγαρους, Ρουμάνους και τα σχετικά είναι αδέλφια μας και χάσαμε την ευκαιρία αφομοιώσεων πληθυσμών που έπρεπε να κάνουμε. Έλα, μια γραμμή για να περάσουμε στο διάλειμμα. Πρέπει να κάνουμε μια γραμμή να βάλουμε μια μετελή και θα το συνεχίσουμε. Πάμε διάλειμμα που πρέπει υποχρεωτικά και συνεχίζουμε. Πάμε διάλειμμα.